Είναι δυνατόν να με κατηγορούν ότι πήγα στο κέντρο της Αθήνας και συναντήθηκα με τον κύριο Δημητριάδη, είπανε μέσα από το κόμμα βγαίναν αυτά. Αυτά δεν βγαίναν από την Νέα Δημοκρατία. Εγώ στην αρχή νομίζω ότι βγαίνουν από τα υπόγεια του Μαξίμου. Λέω θέλουν να μας γυαλίσουν, να τσακωθούμε. Εδώ το θέμα είναι αυτό είναι που με πείραξε. Τσακωθήκατε πάντως. Θέμα τιμής, είναι θέμα τιμής για μένα και αξιοπρέπειας. Θα πάω μέχρι τέλος. Δεν το αφήνω, διότι δεν είναι δυνατόν έναν άνθρωπο καθαρό και έτοιμο να θέλουν να το βρωμήσουν. Κλείσαν το θέμα. Ποιοι οι πολιτικοί βρωμιάδες. Δεν θα είστε υποψήφιος στις παρούσες εκλογές. Δεν θα είμαι υποψήφιος στις άλλες εκλογές, ούτε στις πρώτες, ούτε στις δεύτερες. Αν γίνουν τρίτες, πέμπτες, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μάλιστα. Θα παρακολουθώ, ναι. Θα έχω το μικρόφωνο μου πάλι. Εκεί είναι που θα τσακίσω τον κόσμο, αυτό που πρέπει να τσακίσω, γιατί τώρα τα έχω μάθει και από μέσα τα πράγματα. Είναι πιο επικίνδυνος τώρα. Λοιπόν. Και νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι απεργάστηκαν αυτά τα πράγματα έχουν ένα 48ωρο προθεσμία. Και δίνω προθεσμία στον κύριο Βελόπουλο. Να βγει να ζητήσει συγγνώμη. Δεν θα το κάνει, το ξέρω. Γιατί με λάσπρωσε. Ναι. Γιατί κλείδωσε την τιμή. Που μάλλον δεν θα το κάνει. Μετά από 48 ώρες ναι. Θα αρχίσει αυτό που λέμε η καταιγίδα. Και τότε θα δείτε τι καταιγίδα και τι σκάλπ θα φεύγουν από το ελικόπτερό μου.